Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με θέματα οικονομίας. Σήμερα υπάρχουν δύο οικονομικές ειδήσεις, στις οποίες θα ήθελα να αναφερθώ. Η πρώτη είναι η έκρηξη των ακάλυπτων επιταγών το Μάιο, 228% επάνω από τον αντίστοιχο μήνα του 2008. 1,3 δις ευρώ ακάλυπτες επιταγές στον πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου. Και μία δεύτερη είδηση, για να το σχολιάσω μαζί, αυτό είναι από τη Eurostat, για την απασχόληση στις 16 χώρες της Ευρωζώνης. Η μεγαλύτερη υποχώρηση απασχόλησης σε επίπεδο τριμήνου καταγράφηκε στην Ισπανία, στη Σλοβακία και στην Ελλάδα. Δύο ειδήσεις λοιπόν που δείχνουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στη χώρα μας, ότι η αγορά βρίσκεται σε ασφυξία και ότι χάνονται συνέχεια θέσεις απασχόλησης. Και απέναντι σε αυτά τα οικονομικά στοιχεία δεν υπάρχει κυβερνητική απάντηση. Δεν υπάρχει σχέδιο. Δεν υπάρχουν πολιτικές, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο οικονομικής πολιτικής το οποίο θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την ύφεση. Ακόμα χειρότερα, υπάρχει μία αλλοπρόσαλη πολιτική. Και το πόσο αλλοπρόσαλη είναι φαίνεται από δύο διαφορετικές και πολύ κοντά χρονικά προτάσεις. Η πρώτη είναι από ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αθήνα, στις 5 Ιουνίου, όπου εκεί μας λέει ότι κινδυνολογούμε εμείς, αυτή το Πασόκ, κραυγάζοντας ότι η οικονομία, ότι η χώρα βουλιάζει, και έχουμε μία συνέντευξη του αρμοδίου υπουργού στο χθεσινό κυριακάτικο βήμα, με την οποία λέει τα ψέματα τελείωσαν, ή μειώνουμε το έλλειμμα ή πραγματικά βουλιάζουμε όλοι μαζί. Το ερώτημα λοιπόν είναι, υπάρχει ζήτημα για τη χώρα μας, υπάρχει πρόβλημα πραγματικό? Εμείς λέμε ότι το δίλημα δεν είναι ή μειώνουμε το έλλειμμα ή βουλιάζουμε. Το δίλημα είναι ή αλλάζουμε κυβέρνηση ή βουλιάζουμε. Διότι δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει και το κάνει συνεχώς καθημερινά ότι δεν έχει την ικανότητα να αντιμετωπίσει τη μεγάλη αυτή οικονομική κρίση. Δεν έχει την ικανότητα να κάνει στοιχειώδεις πολιτικές για θέσεις απασχόλησης, στοιχειώδεις πολιτικές για να επανέλθει ρευστότητα στην οικονομία και να μην έχουμε την εκρηκτική αύξηση αυτή που έχουμε των ακάλυπτων επιταγών. Έρχομαι σε ένα δεύτερο ζήτημα και αυτό έχει να κάνει με τη λαθρομετανάστευση. Θα θυμάστε ότι την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός έστειλε μία επιστολή στους ομολόγους του των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως στον Τσέχο Πρωθυπουργό, στον Τσέχο Προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εν ώψη του Συμβουλίου Κορυφής που γίνεται αυτή την Πέμπτη Παρασκευή. Στην επιστολή αυτή, ο κ. Καραμαλής λέει ότι πρέπει να ληφθεί αριθμός συγκεκριμένων μέτρων, χωρίς καθυστέρηση, και αντίστοιχα να αποτυπωθεί στο κείμενο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως ήθιστε, το σχέδιο του συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κυκλοφορεί αρκετές μέρες πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχω λοιπόν εδώ στα χέρια μου το σχέδιο συμπερασμάτων για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα γίνει την Πέμπτη την Παρασκευή. Υπάρχουν δύο παράγραφοι για την παράνομη μετανάστευση. Σε καμία από τις δύο παραγράφους δεν αναφέρεται η λέξη Ελλάδα. Σε καμία από τις δύο παραγράφους δεν αναφέρεται η λέξη Τουρκία. Και σε καμία από τις δύο παραγράφους δεν αναφέρεται τίποτα περισσότερο από το ότι πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του θέματος. Ότι είναι καλό να υπάρχουν μεγαλύτερη προσπάθεια από την Frontex. Με άλλα λόγια, είτε οι Ευρωπαίοι ομόλογοι δεν πήραν υπόψη τους αυτά που έγραψε ο Πρωθυπουργός, είτε εάν αυτή είναι η ανταπόκριση σε αυτά που έγραψε ο Πρωθυπουργός, τότε κάτι στραβά κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Διότι είναι προφανές ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς μία επιστολή, αλλά είναι μία διπλωματική προσπάθεια για να μπορέσουν να αποτυπωθούν στην πράξη, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι πολιτικές που θέλει η Ελλάδα για τη λαθρομετανάστευση. Και αυτό δεν το βλέπουμε. Τρίτο θέμα, οι φωτιές, που δυστυχώς συνεχίζονται και σήμερα. Να θυμίσουμε ότι από την αρχή του καλοκαιριού, με επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, έχουμε θέσει το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού και υλικών μέσων για την κατάσβεση των πυρκαγιών, δύο χρόνια μετά από την γνωστή τραγωδία στη χώρα μας. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που μιλούν για 3.500 κενές θέσεις, για παράδειγμα, πυροσβεστών, για 30% των οχημάτων της προσβεστικής, πεπαλαιωμένα οχήματα, για βεβαίως 5.500 συμβασιούχους, οι οποίοι παραμένουν να επιχειρούν να καλύψουν τις ελλείψεις που υπάρχουν, και βεβαίως το γνωστό θέμα των ελικόπτερων. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει στη διάθεσή της μόλις 2-3 ελικόπτερα, ενώ έχει ξεκινήσει για τα καλά η θερινή περίοδος και δυστυχώς έχουμε πολλές φωτιές. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση
δυστυχώς συλλαμβάνεται στο να μην έχει κάνει την απαραίτητη προετοιμασία. Για άλλη μια φορά, σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα. Και βεβαίως οι εξηγήσεις εντός εισαγωγικών που δίνονται από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό, νομίζω πως κάθε άλλο παρά είναι αντίστοιχες του προβλήματος το οποίο υπάρχει. Τελειώνω με μια σύντομη αναφορά στο Μουσείο της Ακρόπολης και στα εγκαίνια που προγραμματίζονται για το Σάββατο. Όλοι μας προσβλέπουμε σε εξαιρετικά ωραία, όμορφα εγκαίνια ενός μεγάλου μουσείου. Ενός μουσείου που ξεκίνησε βεβαίως, και καλό να τα θυμόμαστε αυτά, ως όραμα της Μελίνας Μερκούρη, το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από διαδοχικές κυβερνήσεις. Σήμερα υπάρχει και μία ανακοίνωση της αρμόδιας πολιτικής εκπροσώπου μας για τα θέματα πολιτισμού. Εμείς ελπίζουμε, πέρα από το επικοινωνιακό στοιχείο των εγγενείων του Σαββάτου, ελπίζουμε και θέλουμε να καθιερωθεί ως ένα από τα καλύτερα μουσεία του κόσμου. Θέλουμε να λειτουργήσει για να αναθερμάνει την υπόθεση της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα και βεβαίως να λειτουργήσει και ως μοχλός για την αναβάθμιση όλων των μουσείων στη χώρα μας. Και δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε πάρα πολλά μουσεία της χώρας υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα που εμποδίζουν τους Έλληνες και ξένους τουρίστες που θέλουν να τα επισκεφθούν και να δουν από κοντά την αρχαία μας κληρονομιά. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, 11 μέρες, συγγνώμη, 8 μέρες μετά την εκλογική, μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, διαπιστώνεται το εξής στο πολιτικό σκηνικό. Ενώ εσείς θα πρέπει να είχατε την πρωτοβουλία των κινήσεων και πάση περιπτώσει να αναδεικνύατε ζητήματα που προέκυψαν από τις ευρωεκλογές, αντιστρόφως βλέπουμε μία αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το λαός σε θέματα όπως η λαθρομετανάστευση και η ασφάλεια, τα οποία λίγο συζητήθηκαν προεκλογικά. Πού κατά τη γνώμη σας οφείλεται αυτό? Στο ότι το πρόβλημα, κύριε Μιχαήλ, το έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έχουμε εμείς. Το πρόβλημα το έχει η Νέα Δημοκρατία και οι σχέσεις της με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Γι' αυτό και η συζήτηση επικεντρώνεται στο τι ακριβώς θα κάνει με το κόμμα του κυρίου Καρατζαφέρη. Από εκεί πέρα έχει μπει στη δημόσια συζήτηση, δυστυχώς για λάθος λόγους, ένα πραγματικά πολύ μεγάλο πρόβλημα, που είναι το θέμα της μετανάστευσης και της παράνομης μετανάστευσης, επί του οποίου είχαμε ήδη πολύ ξεκάθαρες θέσεις και αυτές τις θέσεις επανέλαβε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πολύ καθαρά τις περασμένες μέρες. Παρακαλώ. Είναι στις προθέσεις του ΠΑΣΟΚ να μετατραπεί η λειτουργία του πολιτεύματος, το καθεστώς του πολιτεύματος από προεδρευμένη σε προεδρική δημοκρατία, όπως πρότεινε ο κ. Βενιζέλος στην Κυριακή? Κάθε συζήτηση παρόμοιου είδους είναι ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρουσα ήταν και η άποψη αυτού του κ. Βενιζέλου, τη διάβασα. Δεν έχω όμως κάτι παραπάνω να πω επ' αυτού. Συγγνώμη, εννοείται ότι δεν ξέρετε αν είναι θέση του ΠΑΣΟΚ ή όχι, ή είναι άλλη θέση του ΠΑΣΟΚ? Όχι, θέλω να πω ότι δεν σχολιάζω κάθε δήλωση κάθε στελέχους μας. Και δεν είπα σχολιάζετε. Αν είναι θέση του ΠΑΣΟΚ, αυτό ρωτώ εγώ. Από ό,τι ξέρω, δεν έχει ανοίξει μια συζήτηση πάνω στο είδος του πολιτεύματος. Και άρα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως. Παρακαλώ. Σας φοβίζει μια ενδεχόμενη συνένωση Νέας Δημοκρατίας και λαός? Το μόνο που μας φοβίζει είναι η συνέχιση μιας διακυβέρνησης χώρας η οποία πάει πίσω τον Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι το μόνο που μας φοβίζει. Δεν μας φοβίζει καμία άλλη πολιτική δύναμη. Δεν μας φοβίζει καμία συνένωση πολιτικών δυνάμεων. Επαναλαμβάνω, ο μόνος αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα του πολίτη. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, θα μιλήσουμε για αυτά τα προβλήματα, για τις λύσεις που προτείνουμε για αυτά. Τίποτα παραπάνω. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, συμμερίζεστε τις ανησυχίες του ιστορικού στελέχους αριστεράς, του κυρίου Λεωνίδα Κύρκου, ο οποίος απευθυνόμενος στο δικό του το κόμμα και στις εργασίες που γίνονται εκεί, μεταξύ άλλων τους λέει μέσω πλησαφώς ότι τα όσα ακούτε περί άρνησης από τη Νέα Δημοκρατία συνεργασίας με το λαό είναι προσχηματικά και ο κίνδυνος αυτός, έτσι όπως τον χαρακτηρίζει ο κύριος Κύρκος, είναι εξαιρετικά πιθανός. Κοιτάξτε, έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι συγγενείς πολιτικές δυνάμεις. Άρα κάποιο είδους συμπόρευση, είτε γενική είτε ειδικότερη, είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε. Ως προς την τοποθέτησή μας επ' αυτού, σας παραπέμπω στην προηγούμενη απάντηση που έχω δώσει.
Παρακαλώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σιμίτης θα ήταν ένας θαυμάσιος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και μία συζήτηση για το ποιος θα διαδεχθεί τον κύριο Παπούλια είναι άκερη στο βαθμό που ο ίδιος δεν έχει εκφραστεί για την βούλησή του ή όχι να είναι και πάλι υποψήφιος. Εμείς έχουμε πει ότι αν ο κύριος Παπούλιας δεν επιθυμεί να είναι υποψήφιος, μάλλον εάν επιθυμεί να είναι υποψήφιος, θα τον στηρίξουμε. Παρακαλώ. Τότε θα ανοίξει μια συζήτηση εκείνη τη στιγμή. Κύριε εκπρόσωπε. Παρακαλώ. Επιμένω στην ερώτηση την αρχική που σας έκανα και θα σας εξηγήσω γιατί επιμένω. Διότι θα περίμενε κανείς το Πασόκ να θέτει τα θέματα, τα θέτει η Νέα Δημοκρατία. Όπως για παράδειγμα το θέμα της λαθρομετανάστευσης και το θέμα της ασφάλειας. Όπως λέτε με λάθος τρόπο, τα θέτει όμως. Δεύτερον, θα περίμενα επίσης το Πασόκ την επομένη των εκλογών να πάει πιο συντεταγμένα όταν και εσείς έχετε αναγνωρίσει και ο πρόεδρος του Πασόκ ότι χρειάζεται δουλειά και συντεταγμένη πορεία για τις εθνικές εκλογές. Βλέποντας τον κύριο Βενιζέλο να λέει καλό το θέμα της προεδρικού πολιτεύματος, τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει γιατί όχι ο κύριο Σιμίτης, πρόεδρος Δημοκρατίας, και εκεί που θα περίμενε κανείς την επομένη των εκλογών το Πασόκ να είναι αυτό που θα έχει μια δυναμική ισχύ, βλέπουμε πολυφωνία, βλέπουμε άλλοι να θέτουν τα θέματα και ρωτώ, έχετε υπόψη σας κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να μπορέσετε αυτά τα φαινόμενα να τα εξαλείψετε? Κύριε Μιχαήλ, μου περιγράφετε μία εικόνα την οποία ειλικρινά εγώ δεν αναγνωρίζω. Δεν βλέπω κανένα φαινόμενο πολυφωνίας. Βλέπω στελέχη μας τα οποία εκφράζονται και λένε την άποψή τους και καλά κάνουν. Από εκεί πέρα τα θέματα τίθεται και από μόνα τους. Το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και το θέμα της ασφάλειας του πολίτη είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Νέα Δημοκρατία το ξαναφέρνει αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα επειδή έχει ένα πρόβλημα με τους ψήφους που της έχουν φύγει προς τον κύριο Καρατζαφέρη. Εμείς τοποθετούμαστε επί της ουσίας των προβλημάτων και όχι για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό κάναμε για το θέμα της ασφάλειας από την αρχή και αυτό κάναμε για το μείζον θέμα της μετανάστευσης, μέρος του οποίου είναι και η λαθρομετανάστευση. Παρακαλώ. Όταν στη δήλωσή του ο κύριος Παπανδρέου λέει μηδενική ανοχή στη λαθρομετανάστευση, τι ακριβώς εννοεί και πώς θα το πετύχει? Εννοεί ότι όταν υπάρχει μια σοβαρή μεταναστευτική πολιτική, αυτή στοχεύει στο να ενσωματώσει στην ελληνική κοινωνία τους μόνιμους, τους νόμιμους, με συγχωρείτε, μετανάστες, για παράδειγμα δίνοντας δικαιώματα ηθαγένειας στα παιδιά δεύτερης γενιάς που έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν πάει εδώ σχολείο, μιλούν ελληνικά, δεν γνωρίζουν άλλη πατρίδα, κάτι το οποίο δεν κάνουμε στη χώρα μας, και ταυτοχρόνως αντιμετωπίζει το θέμα της λαθρομετανάστευσης με πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Από τη φύλαξη των συνόρων μέχρι τα κέντρα αποδοχής, την ενεργοποίηση των διμερών συμφωνίων που υπάρχουν και την ανάληψη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για το ζήτημα αυτό. Αυτό θα έπρεπε να μας οδηγήσει σε μια λογική όπου η λαθρομετανάστευση τίνει να είναι μηδενική. Αυτό θα θέλαμε εμείς. Θέλουμε μια χώρα στην οποία να υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι να είναι νόμιμοι. Το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης λειτουργεί διαφορετικά στην ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να είναι στόχος να έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό λαθρομεταναστών. Ο στόχος πρέπει να μην υπάρχουν λαθρομετανάστες και να ενσωματώσουμε τους νόμιμους μετανάστες σωστά στην ελληνική κοινωνία, γιατί είναι πλούτος για την ελληνική κοινωνία μετανάστες. Παρακαλώ. Επειδή καλώς ή κακώς, κύριε εκπρόσωπε, υπάρχουν μετανάστες, λαθρομετανάστες στη χώρα μας και μετανάστες. Το ΠΑΣΟΚ, με βάση την απάντηση σε αυτή, τι λέει? Ότι όσοι πληρούν και όσοι έχουν τα κριτήρια να παίρνουν το πολιτικό άσυλο και να μένουν την πράσινη κάρτα και ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων να μένουν μόνιμα εδώ, και όλοι οι άλλοι που δεν έχουν τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να επαναπροωθούνται στις χώρες από όπου προέρχονται? Σας θυμίζω, κύριε Γιακουμή, ότι οτιδήποτε υπάρχει στη χώρα αυτή ως μηχανισμός ελέγχου της λαθρομετανάστευσης αλλά και διαδικασία νομιμοποίησης και ένταξης των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία έχει γίνει από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Η πράσινη κάρτα, στην οποία αναφερθήκατε για παράδειγμα, είναι κάτι που έκανε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν έκανε κάποιος άλλος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι σε μια συντεταγμένη κοινωνία υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, ο οποίος ξεκαθαρίζει το ποιοι είναι στην κοινωνία νόμιμα, ποιοι δεν είναι, ποιοι είναι παράνομα, και ο οποίος αποτρέπει νέα λαθρομετανάστευση. Φροντίζει να έρχονται στη χώρα μας αυτοί τους οποίους χρειάζονται για τη χώρα και η χώρα χρειάζεται μετανάστες διαφορετικών ειδών και ταυτοχρόνως φροντίζει ώστε να καταρχάς να επιβραδυνθεί και στη συνέχεια να σταματήσει και η ροή λάθρομετανάστευσης από άλλες χώρες. Και αυτό γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους.
Δεν γίνεται μαγικά. Γίνεται, για παράδειγμα, με την ενεργοποίηση συμφωνιών. Γίνεται με μια γρήγορη επαναπρόθεση. Γίνεται με το να έχει κανένας μια συγκροτημένη πολιτική στα κέντρα υποδοχής. Και όχι απλώς να δίνει ένα χαρτί στο λαθρομετανάστη, έτσι ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί και μετά από λίγο να φεύγει και να ξανάρχεται. Υπάρχουν συγκροτημένοι τρόποι εφαρμογής μια παρόμοιης πολιτικής, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι να περιορίσουμε όσο μπορούμε το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης και τους νόμιμους μετανάστες ή όσους κριθεί από την ελληνική πολιτεία ότι είναι εδώ, πληρώνουν ορισμένα κριτήρια και πρέπει να παραμείνουν, όλοι αυτοί να ενσωματωθούν σωστά στην ελληνική κοινωνία. Παρακαλώ. Επειδή γράφεται ότι ετοιμάζονται επιχειρήσεις σκούπα, έχουν νοικιαστεί τσάρτερ για να διώξουν λαθρομετανάστες και όλα αυτά. Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με οποιαδήποτε διαδικασία επαναπροώθησης αποφασίσει η κυβέρνηση των λαθρομεταναστών? Επειδή υπάρχει κίνδυνος, λένε πολλοί, να υπάρξουν διάφορα φαινόμενα τα οποία θα κληθούμε μετά από καιρό να σχολιάσουμε ίσως. Είναι προφανές αυτό. Εμείς συμφωνούμε με κάθε διαδικασία η οποία σέβεται τον νόμο, σέβεται τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, δείχνει την απαραίτητη ευαισθησία απέναντι στο μετανάστη που είναι στη χώρα μας, κάνει μια σωστή διάκριση ανάμεσα στον πολιτικό πρόσφυγα και τον οικονομικό μετανάστη, κοιτάει τις δυνατότητες απορρόφησης της ελληνικής κοινωνίας και παίρνει αποφάσεις. Δεν συμφωνούμε με αδιάκριτες επιχειρήσεις τύπου σκούπα, οι οποίες και μόνο από τη λέξη δείχνουν ότι προσπαθούν απλώς να κρύψουν ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί και όχι να το αντιμετωπίσουν με τον σωστό τρόπο. Παρακαλώ. Επειδή η υπόθεση της Ζήμενς προχωράει τουλάχιστον δικαστικά, έχουμε εξελίξεις και τώρα πληροφορούμεθα ότι έχει ανοίξει και το θέμα του ΟΤΕ, της σύμβαση με τον ΟΤΕ, για την περίοδο διακυβέρνησης δικιά σας, και με δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν έχει σχέση η Ζήμενς με τη Νέα Δημοκρατία. Τι σας προβληματίζει από αυτήν την υπόθεση και δικαστικά και πολιτικά? Δεν μας προβληματίζει τίποτα πέρα από το να κάνει δικαιοσύνη τη δουλειά της. Εφόσον δυστυχώς η κυβέρνηση δεν αποδέχτηκε στη Βουλή να δούμε τις τυχόν ποινικές ευθύνες, πολιτικές και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων, τουλάχιστον η δικαιοσύνη να κάνει σωστά τη δουλειά της για να δούμε από εκεί όποιες ευθύνες προκύπτουν. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Θέλω να σας ρωτήσω να μου κάνετε ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του Νικήτα Κακλαμάνη, του Δημάρχου Αθηναίων, ότι είχε ενημερώσει για όλα αυτά τα φαινόμενα που υπάρχουν με τους μετανάστες εδώ και 8 μήνες τον Πρωθυπουργό. Απόδειξε ότι η κυβέρνηση κινείται μόνο και μόνο για επικοινωνιακούς σκοπούς στο ζήτημα αυτό και δεν έχει πραγματική πολιτική στο θέμα. Παρακαλώ. Επί μήνες, από πέρσι το φθινόπωρο, που ξέσπασε το σκάνδαλο του βατοπεδίου, ζητάγατε πολιτικές ευθύνες. Κάνατε ενέργειες στη Βουλή να αναδειχθούν αυτές όποιες είναι τέλος πάντων και να τις αναλάβουν όποιοι είναι να τις αναλάβουν. Δεν έγινε αυτό, φτάσαμε στο κλείσιμο της Βουλής. Ο κ. Γουσόπουλος προτίμησε να παραιτηθεί, μάλλον να δηλώσει ότι δεν θα ξανά είναι υποψήφιος και να δηλώσει ότι θα αποχωρήσει μετά το τέλος της θητείας του από την πολιτική. Πιστεύετε ότι είναι ένας έμεσος τρόπος ανάληψης ευθύνης και πώς σχολιάζετε την ενέργειά του αυτή? Κοιτάξτε, ένα γενικό σχόλιο θα κάνω. Την ελληνική κοινωνία δεν την αφορά η εκαθάριση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας και το κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία θα διώξει ή όχι μερικά αποκαλούμενα βαρύδια, όπως τα λέει ο τύπος. Η ελληνική κοινωνία ενδιαφέρει να γίνει αλλαγή πολιτικής, να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν, να εκαθαριστούν οι υποθέσεις που εκκρεμούν και να αλλάξει ρότα ο τόπος. Αυτό ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία. Τα υπόλοιπα ενδιαφέρουν τη Νέα Δημοκρατία και μόνο. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω κάπως διαφορετικά την ερώτηση του κ. Μιχαήλ. Έχει κατά νου κάποιες πρωτοβουλίες τώρα που ανήκει η Βουλή, το θερινό τμήμα, το ΠΑΣΟΚ, νομοθετικού τύπου, ώστε να ασκήσει την αντιπολίτευση που έχει προειδεάσει ότι θα ασκήσει μέσα στο καλοκαίρι? Και ποιες είναι αυτές? Ναι, και θα σας τις ανακοινώσουμε όταν είναι η ώρα. Συμπληρωματικά, ίσως υπάρχει μια εξέλιξη την οποία δεν έχετε πληροφορηθεί. Ο κ. Δένδια σήμερα, λοιπόν, με τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο, πήγαν στον κ. Σκιούφα και όχι μόνο αυτό, ζητήσανε σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για να φέρουν συγκεκριμένες, όπως λένε, προτάσεις προς συζήτηση. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι είναι μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι? Κύριε Μιχαήλ, θυμάστε πότε εμείς έχουμε ζητήσει σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τα ζητήματα αυτά? Παραπάνω. Θυμηθείτε πριν από ένα χρόνο και την πρόταση που είχε κάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, την οποία είχε τότε απορρίψει ο Πρωθυπουργός για να επανέλθει με μια νεφελώδη διακομματική επιτροπή. Ήρθε εκ των υστέρων ο Πρωθυπουργός και αποδέχτηκε την πρόκληση. Μάλλον δεν αποδέχτηκε καν, αλλά επαναπρότεινε την πρόταση που είχαμε κάνει για τη συγκρότηση Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για αυτά τα ζητήματα.
Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών Διαφάνειας για να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποιο σχόλιο για το γεγονός ότι οι δύο υπουργοί ζητούν τη σύγκληση της Επιτροπής στη βάση των προτάσεων Αλαβάνου και Βενιζέλου? Όχι, υπάρχει ένα σχόλιο για το γεγονός ότι πρέπει να πάνε δύο υπουργοί και να εμφανιστούν ή να στείλουν επιστολή, δεν ξέρω πώς ακριβώς συνέβη, στον κύριο Σιούφα, για να ενεργοποιηθεί κάτι το οποίο είναι αυτονόητο και έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ πολύ.